βοηθήσω τη θεία μου την Όλγα. Όταν ακόμα πιστεύαμε πως ο σύζυγός της ήταν νεκρός, μετά έπεσα πάνω στον παράδεισο, τη συνέχεια την ξέρεις. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σειράς, οι εξελίξεις θα μας καθυλώσουν όπως δείχνουν. Μετά το χωρισμό της με τον Μάρκο, η Δωροθέα αποφασίζει να φύγει για το Σάλτσμπουργκ. Όταν επισκέπτεται την Όλγα για να της το ανακοινώσει, εκείνη στεναχωριέται και προσπαθεί να την μεταπίσει. Αλλάζει όμως γνώμη όταν η Δωροθέα της αποκαλύπτει ότι το πατρικό του σπίτι το έχει γράψει στο σήμο. Αν αυδεί η Όλγα, δεν μπορεί να πιστέψει ότι της φέρθηκε τόσο ανήσυχα. Από την άλλη τώρα, νιώθοντας τον κλειό να σφίγγει γύρω της για τα καλά, η Βικτόρια λέει στο Ρένο πως ο Σίμος έβαλε τον Σπανό να τον δολοφονήσει και όχι η ίδια. Εκείνος όμως, που την ξέρει καλά, αρνείται να την πιστέψει και θεωρεί ότι είναι ένα ακόμη από τα βρώμικα κόλπα της για να ξεφύγει. Η Βικτόρια επιμένει και μάλιστα τον πάει να βρει το Σπανό και να το ρωτήσει. Την ίδια ώρα η Αμαλία, απελπισμένη με τα όσα συμβαίνουν γύρω της, ζητάει από τον Τίνο να φύγουν οι δυο τους μακριά από όλους. Ο Ρένος τελικά πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα αποφασισμένος να καταγγείλει το Σίμο ως συνεργό της Βικτόριας. Αλλά εκεί τον περιμένει μια μεγάλη έκπληση. Στο γραφείο μπαίνει λίγο μετιά και ο ίδιος ο Σίμος. Ενώ την ίδια ώρα η Δωροθέα αφήνει κάτω από την πόρτα του Σίμου ένα φάκελο με ένα γράμμα και μια φωτογραφία. Ένα ντοκουμέντο που δείχνει το Σίμο 4 χρονών μαζί με τους γονείς του, τη Βικτόρια και τον Λεβί. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!